Τις ζημιές που υπέστησαν οι κτηνοτρόφοι που είδαν τα ζώα τους να παρασύρονται από τα ορμητικά νερά της ισχυρής καταιγίδας που σφυροκόπησε την Κρήτη, ξεκίνησαν ήδη να καταγράφουν κλιμάκια του ΕΛΓΑ στις πληγήσες περιοχές. Οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει για την εξατομίκευση των ζημιών στο ζωικό κεφάλαιο. Από σήμερα, με τριμελείς επιτροπές όπου αυτό είναι επιτό, από το Δήμο Χερσονήσου συγκεκριμένα ξεκινήσαμε. Όπως ανήγγειλε ο πρόεδρος του οργανισμού από το Ηράκλειο, οι κτηνοτρόφοι θα αποζημιωθούν στο 100%. Με τον προϊστάμενο στην Κρήτη να εξηγεί ότι τα ποσά θα υπολογιστούν βάσει των πορισμάτων που θα εξαχθούν. Θα αποζημιωθεί άμεσα στο σύνολό του το ζωικό κεφάλαιο μόλις καταγραφούν οι απώλειες και επίσης ό,τι δεν αποζημιώνεται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Το 100% αποζημίωση σημαίνει ότι τα ζώα τα οποία θα αποφαθεί η Επιτροπή ότι υπάρχει απώλεια, αυτά θα πληρωθούν στο σύνολό τους. Για τις αποζημιώσεις των υπολείπων, όπως και στο ζωικό κεφάλαιο, θα γίνει ό,τι προβλέπεται από τον κανονισμό, δηλαδή υποβολή δηλώσεων από τους παραγωγούς, τους τοπικούς ανταποκριτές των ΕΛΓΑ και εξατομίκευση των ζημιών που εμπίπτουν στην ασφαλιστική κάλυψη του οργανισμού και όσες δεν εμπίπτουν στην ασφαλιστική κάλυψη και μπορούν να ενταχθούν σε προγράμματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, θα γίνει διαφορετική δήλωση στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ πάλι. Οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν στους κατατόπους ανταποκριτές τις ζημιές τους, ωστόσο φαίνεται πως οι αναγγελίες υπερβαίνουν τις πραγματικές απώλειες. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν είναι τόσο μεγάλο η απώλεια του ζωικού κεφαλαίου, παρά το γεγονός ότι ήδη έχει γίνει αρκετά μεγάλος αριθμός αναγγελιών σε αρκετές περιοχές. Δεν θέλω να αναφερθώ σε περιοχές και από το Ηράκλειο και από το νομό Ρεθύμνης και από το νομό Χανίων. Έχουμε αναγγελίες για ζημιές σε ζωικό κεφάλαιο. Θεωρώ ότι κάπου είναι παραπάνω από την πραγματικότητα. Ο οργανισμός ενισχύεται με επιπλέον επιστημονικό προσωπικό, διαδικασία που θα ολοκληρωθεί με ταχύς ρυθμούς. Σήμερα εγκρίθηκε η πρόσληψη 20 γεωπόνων με σύμβαση τετράμινης διάρκειας για το υποκατάστημα Ηρακλείου, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην επιτάχυση και ολοκλήρωση της διαδικασίας των εκτιμήσεων. Επιπλέον μαζί με αυτούς εγκρίθηκε και η πρόσληψη 2 κτηνιάτρων.